Καλημέρα από το TeachMeGR. Βαγγέλης Βλασόπουλος εδώ, ο δικός σας άνθρωπος σε όλα, μα όλα όμως, τα δημιουργικά προγράμματα. Πέμπτη σήμερα, το μάθημα για το βίντεο και animation καλά κρατεί και είναι εδώ και αυτή την πέμπτη. Στο οποίο θα σα δείξω μέσα από το Adobe Premiere ένα πανεύκολο μάθημα και ένα πανεύκολο τρόπο για να δημιουργείτε ύφο καρτούν μέσα στα βιντεάκια σα. Έτσι, χωρί να έχετε κάποιο ακριβό plugin, το οποίο υπάρχει βασικά, ένα plugin το οποίο κάνει ύφο ε, καρτούν αλλά κοστίζει αρκετά χρήματα, έτσι, μόνο με το Premiere το οποίο και αυτό κοστίζει κάποια λεφτά, οπότε θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε στο έπακρο. Θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτό το ύφο. Το συγκεκριμένο ύφο μπορεί να γίνει μόνο με τι τελευταίε εκδόσει του Premiere καθώ πρέπει να χρησιμοποιούμε έκδοση Premiere η οποία υποστηρίζει adjustment layers. Δεν υποστηρίζουν λοιπόν όλε. Εφόσον έχετε παλαιότερη έκδοση, καλό θα ήταν να μπείτε στο After Effects και να κάνετε κάτι Γιατί το Premiere μόνο στι τελευταίε εκδόσει, αν θυμάμαι καλά, από την CS 5,5 και μετά υποστηρίζει adjustment layers στα project του. Οπότε, αν δεν μπορείτε να βάλετε adjustment layer, αν δεν τα βρίσκετε, εκεί που θα σας δείξω ε, στο μάθημα, απλά ανοίξτε το after effects και κάνετε το αντίστοιχο μάθημα. Σήμερα, λοιπόν, θα δούμε πόσο εύκολα με χρήση δύο-τριών τεχνικών και δύο-τριών πολύ απλών εφέ θα έλεγα, θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο εφέ. Το εφέ του ζωγραφιστού, του καρτούν, και γενικότερα, λοιπόν, ένα εφέ το οποίο σίγουρα θα κάνει τα βιντεάκια μας να ξεχωρίζουν λίγο πολύ. Βλέπετε, έχουμε ένα ύφο. Βλέπετε το οποίο πρακτικά βεβαίω δεν φαίνεται και απόλυτα. Βλέπετε όμω ότι έχουμε μια μουτζούρα εδώ. Σούπερ. Και αυτό φυσικά συμβαίνει. Μέσα του Πρεμινιέρ έχουμε πάρει ένα πολύ καθαρό βίντεο που θα δούμε στη συνέχεια. Ένα τέλειο βίντεο High Definition, το οποίο σα έδωσα το link για να το κατεβάσετε σε προηγούμενε εβδομάδε μέσα από το δωρεάν ε, βίντεο που ανεβάζω κατά καιρού και δίνω σαν προσφορέ. Βασικά, όχι εγώ, κάποιοι άλλοι, απλά εγώ βρίσκω τι προσφορέ και σα τι παρέχω. Οπότε μείνετε συντονισμένοι γιατί κάθε εβδομάδα σχεδόν δίνω ε, πολύ πολύ σημαντικέ πληροφορίε για το πώ θα κατεβάσετε δωρεάν αρχαία βίντεο. Τα οποία σίγουρα θα σα βοηθήσουν να πετύχετε πολύ ωραία πραγματάκια και σίγουρα τα συγκεκριμένα κοστίζουν αρκετά χρήματα. Αλλά μόνο για τη εβδομάδα εκείνη που σα γράφω μπορείτε να τα αποκτήσετε εντελώ δωρεάν. Έτσι λοιπόν σήμερα θα σα δείξω ένα δείγμα. Φυσικά οι ρυθμίσει που θα κάνω είναι σύμφωνα με το δείγμα που έχω. Αν έχετε άλλο βιντεάκι, άλλο λοιπόν στυλ ε, το οποίο θα χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει να κάνετε λίγο πολύ κάτι διαφορετικό, έτσι. Οπότε πάμε να δούμε πώς θα μετατρέψουμε το πολύ πολύ καθαρό βιντεάκι όπως είναι αυτό εδώ σε κάτι λίγο πιο καρτονοειδές. Βλέπετε λοιπόν έχουμε αυτό το βιντεάκι Πάρα πολύ ωραία. Θα το κάνουμε να γίνει λίγο πιο καρτούνι. Πηγαίνουμε. Θα πάω στο βιντεάκι μου εδώ λοιπόν στο project. Θα το ρίξω πάνω στο sequence. Βασικά δεν φαίνεται καθόλου, οπότε θα το ανοίξω λίγο. Εδώ ακριβώ θα το ρίξω πάνω στο sequence. Και boom. Θα δημιουργήσω ένα νέο sequence. Πάρα πολύ όμορφα. Ερχόμαστε κάπου εδώ για να το βλέπουμε σε όλη την διάσταση. Βλέπετε, έκανα ένα zoom in πρακτικά. Και βλέπουμε το βιντεάκι μα το οποίο ακόμη είναι πάρα πολύ καθαρό. Έτσι. Σούπερ. Τώρα λοιπόν το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να φορτώσουμε πάνω στο βιντεάκι μας, πάνω λοιπόν στο sequence που έχουμε βάλει εδώ μέσα, να φορτώσουμε μια συστάδα με adjustment layers τα οποία θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε το εφέ μας. Φυσικά πριν το κάνω αυτό θα έρθω και θα βάλω σε ένα φακελάκι τα προηγούμενα για να μην γίνει ένα σχαμός εδώ μέσα. Οπότε θα βάλω τα προηγούμενα adjustments που έδειξε στο δείγμα εδώ μέσα πάρα πολύ όμορφα και τώρα θα έρθουμε να εισάγουμε το νέο μας adjustment layer. Γενικότερα τα εφέ που θα βάλω σήμερα θα τα βάλω πάνω σε adjustment layer, δηλαδή σε κενά layer στα οποία αυτό που κάνουν μόνο είναι να κρατάνε το εφέ πάνω, όπως ακριβώς γνωρίζουμε και στο Photoshop και στο After Effects, αυτό λοιπόν κάνουν, έτσι δεν βάζουμε το εφέ αυτούσιο πάνω στο βιντεάκι μας, και αυτό μας δίνει μια πολύ μεγάλη ευελιξία όσον αφορά κυρίω το σημερινό μάθημα των blends που θα κάνουμε στο layer. Αλλά γενικότερα δίνει μια πολύ μεγάλη ευελιξία όταν θέλουμε να αποδώσουμε ένα εφέ σε πολλαπλά layer από κάτω. Έτσι, βάζουμε ένα adjustment layer από πάνω και ελέγχουμε όλα τα από κάτω. Πηγαίνουμε λοιπόν να βάλουμε ένα adjustment layer. Πηγαίνω εδώ μέσα, κάνω κλικ στο νέο εδώ κάτω και επιλέγουμε adjustment layer. Σε περίπτωση που δεν βλέπετε εδώ το adjustment layer, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να βάλετε μια νεότερη έκδοση του Premiere. Κάνουμε ένα κλικ εδώ, Σούπερ και θα κάνω κλικ στο OK. Βλέπετε πόσο ωραία. Θα το ονομάσω αυτό βασικά με διπλό κλικ. first step. Super. Και βεβαίω θα το ρίξουμε πάνω στο πάνω δηλαδή από το βιντεάκι μας ακριβώς βλέπετε στο επόμενο κανάλι και βεβαίω θα το μεγαλώσω ακριβώ όσο ε, ως η διάρκεια έχει και το βίντεο μου. Βλέπετε, φυσικά ακόμη δεν έχει αλλάξει κάτι, γιατί το συγκεκριμένο adjustment layer είναι κενό. Οπότε δεν επηρεάζει το βιντεάκι μου, μέχρι να βάλω εγώ κάποιο εφέ πάνω. Πάμε λοιπόν να βάλουμε το πρώτο μα εφέ. Το πρώτο μα εφέ θα είναι το extract, το οποίο ε, ουσιαστικά θα μα απομονώσει κάποια στοιχεία πάνω στο βιντεάκι μα και θα μα τα κάνει άσπρα και μαύρα. Πηγαίνουμε, το επιλέγω. Βλέπετε, κάνω κλικ στο σέρτ και να το βρούμε με τη μία και γράφουμε εδώ. Extract. Extract. Τέλεια. Βλέπετε. Extract και το ρίχνουμε πάνω στο first step. Boom. Και βλέπετε πόσο γρήγορα έχουμε πρακτικά κάνει ένα μαύρο άσπρο. λίγο πιο σκληρό όμω, καθώ δεν υπάρχει το grid θα λέγαμε κατά μία έννοια. Είναι όλα πολύ πιο αυστηρά. Φυσικά πηγαίνοντα στο εφέ πάνελ -E εδώ μέσα. Βεβαίω, πάμε να το βρούμε λίγο. Και να το φέρουμε μέσα αν δεν υπάρχει. Πηγαίνουμε λοιπόν στο effects, θέλουμε λοιπόν εδώ ακριβώς το effect controls super θα το φέρουμε να κάτσει από εδώ για να μην χάνουμε λίγο την μπάλα τέλεια, θα δούμε λοιπόν εδώ μέσα στο επιλέγοντας φυσικά το σωστό εδώ ακριβώς βλέπετε ότι το extract έχει κάποια inputs τα οποία λοιπόν inputs αυτά αυτό που κάνουν είναι να σφίγγουν ή να αφήνουν λίγο πιο ανοιχτό το εύρος στο οποίο θα επεμβαίνει το μαύρο και το λευκό, έτσι. Οπότε θα πάμε καταρχάς στο 64 του μαύρου, να κάνουμε ένα click and drag προς τα δεξιά. Θα μπορούσα φυσικά να πειράξω και το slider από εδώ, λίγο πιο εύκολο μου φαίνεται αυτό. Και βλεπετε πως πώ σιγά-σιγά κάνουμε τα πράγματα λίγο πιο contrast, λίγο πιο grunge, θα έλεγα. Ένα στυλ το οποίο μου αρέσει πιο πολύ, γιατί θέλω να υπάρχει το μελάνι πάνω στο cartoon μου, να μην είναι λοιπόν πάρα πολύ φωτεινό. Οπότε τώρα έχουμε, κάνει, έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ πιο έντονο σε contrast βιντεάκι. Βλέπουμε λίγο το χέρι πώ θα έρθει σε λίγο. Βλέπετε πόση μουτζούρα πλέον επικρατεί πάνω στο χέρι. Κοιτάξτε πώ ήταν πριν. Βλέπετε καμία σχέση πριν από λίγο με το τώρα. Βλέπετε. Πάρα πολύ όμορφα. Από εδώ και πέρα θα μπορούσα να επέμβω περισσότερο, δηλαδή να περάξω και το white input. ή θα μπορούσα να ενεργοποιήσω και το softness για να πετύχω μια μουτζούρα λίγο πιο μαλακή. Βλέπετε. Νομίζω ότι και μια μουτζούρα γύρω στο 40 θα, γίνει, θα κάνει τα πράγματα ακόμα καλύτερα. Φυσικά θα μπορούσα να το πάω αυτό και στο 0 για να δω πώ φαίνεται. Βλέπετε, πολύ πιο. Αυτό θυμίζει threshold. Θα το δούμε σε λίγο όμω το threshold. Ε, πηγαίνουμε λοιπόν αυτό γύρω στο 40. Πάντα υπάρχει και το invert για να κάνουμε τρελέ συγκρίσει. Βλέπετε, νομίζω όμω ότι αυτό μου φέρνει ένα άλλο πράγμα στο μυαλό. Αυτό λοιπόν είναι το ζωγραφιστό που θέλω να πετύχω. Και φυσικά η μαγεία του adjustment layer, γιατί θα μου λέγατε τώρα, γιατί ρε φίλε να μην το βάλω εδώ το συγκεκριμένο εφέ. Εδώ λοιπόν ακριβώς και τη μαγεία του Adjustment Layer είναι ότι μπορούμε να πάμε να επιλέξουμε το Motion μάλλον καλύτερα το Opacity συγγνώμη και να βάλουμε εδώ μέσα στο Blend Mode να βάλουμε την επιλογή του Multiply για παράδειγμα και έτσι έχουμε κρατήσει το από κάτω βίντεο και έχουμε ουσιαστικά μιξάρι τον adjustment layer με το από κάτω βίντεο. Θα μπορούσατε φυσικά να βάλετε πολλαπλά βιντεάκια του ίδιου στυλ, δηλαδή το ίδιο ακριβώ βίντεο πάνω με το extract και να το γυρίζετε σε multiply, αλλά αυτό θα βάρει πάρα πολύ τη σκηνή σα. Οπότε αυτό θα το ε, συνιστούσα σε περίπτωση που έχετε παλαιότερη έκδοση από την έκδοση CC ή CS6. Του Premier, οι οποίε δηλαδή σε όποιε μάλλον εκδόσει δεν έχουν adjustment layers. Οπότε βλέπετε πόσο εύκολα πετύχαμε το συγκεκριμένο πάρα πολύ. Βλέπετε, είναι ήδη στο στυλ του cartoon, και έτσι μπορείτε να τελειώσετε αν θέλατε. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να πάει περισσότερο. Πηγαίνουμε λοιπόν στη συνέχεια να βάλουμε στη ζωή μα ένα νέο adjustment layer. Πηγαίνουμε στο project, θα κάνω καινούριο adjustment layer. Θα το ονομάσουμε φυσικά second step ή δεύτερο βήμα όπω θέλετε. Second step. Τέλεια. Κάνουμε click and drag, το ρίχνουμε πάνω. Boom. Και το ανοίγουμε. Απλά πράγματα και κατανοητά. Τώρα φυσικά αυτό πρέπει να βάλει πάνω του και το εφέ για να δουλέψει σωστά. Οπότε θα πάμε να του βάλουμε το εφεδάκι μας black and white. Πηγαίνουμε λοιπόν black. Βλέπετε, image control, black and white. Θα το ρίξουμε πάνω. Boom. Βλέπετε πως παίρνουμε τώρα ένα μαυρό-ασπρό μαζί όμως με το προηγούμενο extract και μαζί φυσικά με την εμφάνιση του βίντεο. Οπότε λοιπόν το βίντεο παραμένει κάτω σαν στοιχεία. Έχει πάρει το μαύρο, τη μαύρη μουτζούρα του extract και φυσικά το black and white μου δίνει το black and white που γνωρίζουμε. Όμως το συγκεκριμένο black and white θα το κάνω και αυτό multiply για να μπορέσω να δώσω μια καλύτερη αίσθηση, λίγο πιο κοντράστη πάνω στο βιντεάκι μου. Πηγαίνουμε λοιπόν, θα επιλέξουμε πάντα το second step, πηγαίνουμε στο opacity θα γυρίσουμε αυτό σε multiply και τα πράγματα θα γίνουν λίγο πιο contrast βλέπετε πως ήταν πριν από λίγο κοιτάξτε Πάρα πολύ όμορφα, οπότε ακόμη πιο κοντά στο πολύ πολύ έτσι πηχτό μελάνι. Στη συνέχεια πηγαίνουμε third step, τρίτο βήμα, νέο adjustment layer, θα το ονομάσουμε βεβαίως third step. Θα το ρίξουμε πάνω, εδώ ακριβώς και θα το πλατιάσουμε και αυτό όσο ακριβώς χρειάζεται για να φτάσει σε όλο το βιντεάκι μας. Πηγαίνουμε τώρα και πάλι black and white για άλλη μια φορά και θα το αφήσουμε ως έχει. Οπότε τώρα έχουμε ουσιαστικά διπλασιάσει το μαύρο άσπρο έχοντα όμω κρατήσει ένα πιο κοντράστη αποτέλεσμα. Κοιτάξτε πως ήταν με το, ε, χωρίς το προηγούμενο black and white. Βλέπετε λίγο πιο ε, φωτεινό, λίγο πιο αδιάφορο. Τώρα είναι πιο έτσι γκράντζι, πιο κοντράστη, πάρα μα πάρα πολύ ωραία. Και τώρα θα πάμε να βάλουμε άλλο ένα βήμα, το τέταρτο κατά σειρά. Θα έρθουμε λοιπόν και θα κάνουμε ένα κλικ εδώ καινούργιο adjustment θα το ονομάσουμε fourth step θα το ρίξουμε πάνω τα προηγούμενα φυσικά βλέπετε αν και δεν υπάρχει αυλάκι με βιντεάκι βλέπετε να το αφήσω φυσικά εδώ πάνω μπούμ, μου φορτώνει ένα καινούργιο αυλάκι και μπορώ να φορτώσω και άλλα βιντεάκια και είμαστε super duper και τώρα θα βάλουμε στη ζωή μας το threshold βλέπετε πως η μαγεία των adjustments μου δίνει μια τεράστια ευελιξία. Οπότε πηγαίνουμε στο threshold. Βλέπετε stylized threshold. Θα το ρίξουμε πάνω. Boom. Και θα πάρουμε ένα περίεργο αποτέλεσμα θα έλεγα. Οπότε θα πάμε και θα... επηρεάσουμε λίγο τα effect controls εδώ μέσα να δούμε τι γίνεται βλέπετε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ένα πολύ μεγάλο μέγεθος στο level οπότε θα, το χαμηλώσουμε αρκετά θα λέγαμε γύρω στο, θα ξεκινήσω βασικά γύρω στο 20 το θα το πω στα κάτσι βλέπετε παίρνουμε ένα Αρκετά θα λέγαμε σκληρό αποτέλεσμα. Νομίζω όμω ότι είναι πολύ καλό. Να πάω και στο 10. Θέλω λοιπόν αρκετό λευκό να υπάρχει. Όχι τόσο πολύ θα λέγαμε σκληρό. σω να το βάλουμε α, στο 25. Για τώρα τουλάχιστον. Και νομίζω ότι είναι μια χαρά. Και φυσικά θα πάμε στο threshold. Και πάλι λοιπόν στο adjustment layer. Fourth step. Εδώ ακριβώ. Θα πάμε στο effect Controls, Θα πάμε στο opacity. Και φυσικά εδώ μέσα θα γυρίσουμε όχι σε multiply. Αλλά γιατί όχι σε screen. Να δούμε πώ θα κάτσει και περιμένουμε λιγάκι. Φυσικά να το εφορτώσει, και από ό,τι βλέπω δεν αλλάζει κάτι. Οπότε να δοκιμάσουμε, ίσω και το multiply. Βλέπετε πως το multiply ουσιαστικά πέφτει σωστά. Από εκεί και πέρα θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε διάφορα πράγματα. Νομίζω όμως ότι και το screen ή το overlay. Θα μπορέσει να πάρει μια άλλη κατάσταση. Βλέπετε, παίρνω ένα πιο κοντράστιο αποτέλεσμα. Έτσι, μου τζουριαστώ. Φυσικά, από εκεί και πέρα θα μπορούσα να προσθέσω ή να αφαιρέσω στοιχεία πάνω στα levels. Βλέπετε, για να πάρουμε ένα πιο έτσι σκληρό αποτέλεσμα στι άκρε. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Φυσικά, αυτό πάντα εξαρτάται με το βίντεο σα. Αλλά βλέπετε πόσο ωραία έχετε επιτύχει τώρα. Κάτι πάρα πολύ διαφορετικό, κάτι πολύ βρώμικο από αυτό λοιπόν που είπατε στην αρχή. Νομίζω ότι γύρω στο 30 θα μα το κοίει εδώ. Και τέλο, θα βάλουμε την πινελιά τη επαναφορά κάποιες λεπτομέρειες από το αρχικό μα βίντεο. Οπότε θα πάμε, θα επιλέξουμε το βιντεάκι μα κάτω-κάτω ή βεβαίω θα μπορούσα να πάω στο project και να φορτώσω το βιντεάκι μου ακριβώ όπω είναι εδώ, σε ένα νέο απλάκι. Βλέπετε και φυσικά εδώ θα έρθουμε και θα γυρίσουμε για παράδειγμα το συγκεκριμένο μέσα από το uh, Opacity. Θα γυρίσουμε το Blend Mode σε Color και να κρατήσουμε μόνο τα χρώματα. Και βλέπετε πόσο εύκολα Έχουμε δημιουργήσει ένα α, ζωγραφιστό, ένα βρώμικο, δημιούργημα το οποίο σίγουρα θα μπορούσε να είναι το ύφο τη επόμενη ταινία σα. Βλέπετε πόσο, βλέπετε πόσο εύκολα μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο μέσα από το Premiere χωρί να έχετε κανένα extra plugin, απλά και μόνο τι γνώσει σα στο πρόγραμμα και τίποτα περισσότερο. Από εκεί και πέρα, αν χρησιμοποιείτε άλλο βίντεο, ίσω κάποια πρόσωπα ενδεχομένω, ίσω κάποια περιοχή που θέλετε να την κάνετε έτσι να μοιάζει λίγο καρτουνοειδέ φάση, λίγο ζωγραφιστή, λίγο μουτζουρο, και χάλια θα λέγαμε, αλλά πολύ artistic. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε λίγο άλλε ρυθμίσει, ενδεχομένω κάποια άλλα blends, αλλά γενικότερα ο συνδυασμό των τεχνικών και τον ΕΦΕ .E. που σας έδειξα στο σημερινό μας μάθημα θα σας φέρει ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα το οποίο σίγουρα θα σας δώσει το ΕΦΕ .E. του καρτούν του ζωγραφιστού μέσα στα βιντεάκια σας. Από το www.teachme.gr και από εμένα, το Βαγγέλη Βλασόπουλο, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο μάθημα στο Premiere το οποίο σας έδειξε πως μόνο και μόνο με το πρόγραμμα αυτό, μόνο λοιπόν με το Premiere το οποίο θα λέγαμε περισσότεροι το έχουμε λίγο στην άκρη γιατί πιστεύουμε ότι είναι απλά μια μονταζιέρα, δηλαδή απλά κάνει μοντάζ, μπορούμε να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα και ουσιαστικά να χρησιμοποιούμε όλο και λιγότερο το After Effects, το οποίο σίγουρα θα βαρύνει πάρα πολύ τον υπολογιστή μα. Ήδη και το Premiere έχει βαρύνει τον υπολογιστή. Φανταστείτε να βάζαμε και το After Effects. Οπότε α αφήσουμε λίγο το After Effects στην άκρη, γιατί το Premiere είναι πραγματικά πανίσχυρο και μπορεί να μα βοηθήσει, θα λέγαμε, 8 στι 10 περιπτώσει. Να είστε καλά, φίλοι μου, θα τα πούμε σύντομα.